Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο νομιμοποιείται το κάρφωμα έναντι αμοιβής, δηλαδή οι πολίτες να καταγγέλουν πολίτες για φοροδιαφυγή με αντάλλαγμα χρηματικό μπόνους. Φαίνεται πως οι καταγγελίες ξεκίνησαν καθώς σε τηλεοπτικό σταθμό ο πολίτης κατήγγειλε ψαρά, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ψαρεύει παράνομα και επικίνδυνα και δίνει τα ψάρια του σε καλή τιμή σε πολίτες. Μάλιστα κατήγγειλε πως κάποιος τον προστατεύει και του δίνει ρεύμα καθώς διαθέτει ψυγεία. Σημειώνεται ότι η αμοιβή κυμαίνεται από 100 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 3.000 ευρώ. Πλέον οι πολίτες με κίνητρο την προσήλωση στους νόμους, χρηματικά μπόνους ή ακόμα και προσωπικές διαφορές θα καταγγέλουν δημόσια την όποια παρατυπία. Φαίνεται πως η κυβέρνηση πήρε την επικίνδυνη απόφαση να εκπαιδεύσει την ελληνική κοινωνία σε πρακτικές που είχε να τις δει από τα χρόνια της κατοχής. Θα δημιουργήσει έτσι σοβαρό ρήγμα και θα προκαλέσει νέα μεγάλα προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις.